Σημείο αυτό να καλησπερίσουμε τον Υπουργό Οικονομία και Ανάπτυξη, τον κύριο Γιώργο Σταθάκη. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Είναι ένα ερώτημα τώρα, κύριε Υπουργέ, ποιο υπέκλεψε αυτή τη συνομιλία των στελεχών του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου και ποιο έκανε τη διαρροή στα Wikileaks. Δεν κάνω αστυνομικό ρεπορτάζ, οπότε δεν μπορώ να σα βοηθήσω πολύ στην ερώτησή σα και νομίζω ότι δεν έχει και τόση σημασία. Ε, έχει σημασία ε, και κάνει και εντύπωση, αν θέλετε, το γεγονό ότι τα στελέχη των Wikileaks λένε ότι ανέτρεξαν σε ελληνικά μέσα ενημέρωση για να δουν πώ γράφεται το όνομα τη Βελκουλέσκου. Και επίση, θα ακούσατε στο ρεπορτάζ μα πριν από λίγο ότι η δημοσιογράφο τη Wall Street Journal λέει ότι κρύβεται ελληνικό δάχτυλο. Νομίζω ότι επαναλαμβάνω. Είναι με ένα, μια αστυνομική, ένα αστυνομικού τύπου ρεπορτάζ που δεν έχει και τόση σημασία. Θα μπορούσε να σκεφτεί κανεί ότι η διαρροή θα μπορούσε να ήταν οποιαδήποτε πηγή. Ε, και συνεπώς δεν έχει καμία σημασία πραγματικά δεν έχει η Wikileaks συνήθω διαρρέει ακριβή ε, έγγραφα ή αντίγραφα και αυτό έχει σημασία Εσείς συμμετείχατε στην πρωινή σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου για το θέμα ε, Δεν συμμετείχα το πρωί ήμουν σε άλλη Όμως, σύσκεψη Όμως μπορείτε να μας πείτε αν τελικά ο Πολ Τόμσεν Thompson... Πρέπει να μείνει στη διαπραγμάτευση. Μπορείτε να διαπραγματευτείτε μαζί του. Εδώ αποκαλύπτεται ότι σχεδίαζε να φέρει την Ελλάδα στα πρόθυρα χρεοκοπία για να εκβιάσει για περισσότερα μέτρα. Πρέπει να αποχωρήσει λοιπόν. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι είναι αποτρόπαια η σκέψη. Αποτρόπαια όταν διατυπώνεται. Ότι ε, έναντι σε μια διαδικασία διαπραγμάτευση υπάρχει μια στρατηγική η οποία μπορεί να οδηγήσει τα πράγματα στα άκρα με ένα πιστοτικό γεγονός οποιασδήποτε μορφής προκειμένου να εκβιάσει την Ελλάδα ευρωπαϊκές χώρες τους εταίρους και τους θεσμούς να αποδεχτούν πράγματα ε, τα οποία κατά γενική ομολογία είναι εκτός του πλαισίου του προγράμματος και εκτός της συμφωνίας που αυτή τη στιγμή έχει η χώρα συνεπώς η σκέψη είναι αποτρόπαια φανταζόμαστε και φαντάζεστε και όλοι συμφωνούμε ότι μια διαπραγμάτευση έχει αρχή, μέση και τέλος έχει, αρχές, έχει κανόνες και οι σκέψει όπω διατυπώθηκαν από τον κύριο Τόψεν προφανώ ξεφεύγουν εντελώ από οποιοδήποτε χαρακτήρα μια τέτοια διαπραγμάτευσης. Άρα είναι περσόνα non grata για την ελληνική κυβέρνηση, πρέπει να φύγει. Επαναλαμβάνω, εάν α, ε, το δούνου του και φαντάζομαι ότι επίσημα δεν μπορεί να ευθυγραμμίζεται με τέτοιου τύπου στρατηγικές στη διαπραγμάτευση, από εκεί και πέρα mm -hmm. ε, είναι δικό του θέμα πώς θα το χειριστούν. Επειδή όμως όλα αυτά που καλύπτονται λίγο πριν αρχίσει άλλος ένας πολύ κρίσιμος γύρος διαπραγμάτευσης, εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να κλείσει η αξιολόγηση χωρίς το Διεθνές Ταμείο? Κοιτάξτε, η συζήτηση, και να σα θυμίσω ότι από τον Ιούλιο και θα ήθελα να το υπογραμμίσω αυτό γιατί προκύπτει και από τους διαλόγους ότι η συμφωνία του Ιουλίου ε, έχει πολλά θετικά σημεία τα οποία τουλάχιστον στο διάλογο ο κ. Τόμψε δεν τα συμμερίζεται ότι ε, τη θεωρεί πολύ ήπια. Ε, κλείνω αυτή την παρένθεση. Όπω ε, όπως ξέρετε οι διαπραγμάτευση εμείς θεωρούσαμε ότι έπρεπε να έχει κλείσει χθε. Δηλαδή ότι υπάρχουν θέματα στα οποία έχουμε συμφωνήσει, είμαστε πολύ κοντά και υπάρχουν και θέματα που έχουμε σε απόσταση. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που ο, αναδεικνύεται εδώ ότι υπάρχει πιθανότατα μια πίεση ή μια στρατηγική ε, παράταση στις διαπραγμάτευσεις ακόμα και σε θέματα που θα είχαν κλείσει και θα έπρεπε να είχαν κλείσει. Εμείς προσερχόμαστε στη διαπραγμάτευση με δεδομένη τη θέση μας Εμεί θέλουμε να κλείσει η διαπραγμάτευση. Ναι, αλλά Επαραλαμβάνω... μπορεί να κλείσει χωρί το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, αν επιμείνει. Και παραμείνει και ο Πολ Τόμψεν. Θα το διευκρινίσω αυτό. Στο παρόν πρόγραμμα, και σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει τη θέση του Συμβούλου. Το πρόγραμμα τον Ιούλιο μέχρι σήμερα είναι ένα πρόγραμμα της Ελλάδας με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και το Δούνο έχει τη θέση του Συμβούλου. Όταν ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση και το επόμενο βήμα για την ελληνική κυβέρνηση και η διαπραγμάτευση του χρέους, Τότε το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο θα αποφασίσει αν θα μπει στο πρόγραμμα ή όχι. Μιλήσατε για διαπραγμάτευση του χρέου. κλείνουμε αυτό. Μήπω ουσιαστικά, εάν αποχωρήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, χάνουμε την ευκαιρία για ουσιαστική αναδιάρθρωση. Γιατί αυτό που λέει το Ταμείο είναι ότι είναι πολύ φιλοδοξή το όχι. Χαμηλώστε τον πύχη για το πλεόνασμα του 18, πάρτε λιγότερα μέτρα και κάντε μια γενναία αναδιάρθρωση. Εάν φύγει, μήπω χάνουμε ουσιαστικά αυτή την ευκαιρία. Εννοείται αν δεν μπει τελικά στο πρόγραμμα. Αν δεν μπει στο ελληνικό πρόγραμμα. Ε, νομίζω ότι η διαπραγμάτευση του χρέου είναι μέρος του πλαισίου συμφωνίας και νομίζω ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει με λελογισμένο τρόπο, προκειμένου μαζί με τη συμφωνία και την πρώτη αξιολόγηση να είμαστε σε βιώσιμη στρατηγική εξόδου από την κρίση. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ και εγώ.